και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών με τις τηλεφωνικές απάτες. Η υπεύθυνη του ιχθυοπολίου που μπήκε στο στόχαστρο μιλά στην τηλεόραση του ΣΕΝΤΕΡ. Σειρά επαφών και συναντήσεων με φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Μεταξύ των άλλων επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τον Εμπορικό Σύλλογο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εμπορίου στα εμπορικά καταστήματα της Καβάλας με τη συνοδεία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη. Νέο εκλογικό νομοσχέδιο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρόθεση του Υπουργείου η μείωση των δημοτικών συμβούλων σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Τη δηλώνει ο Κώστας Πεφάνης. Αύξηση της στρατιωτικής θητείας στον στρατό Ξηράς ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ποιους πιάνει, ποιοι εξαιρούνται.